άποψή σας σχετικά με τα όσα είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος. Νομίζω έχετε αναφερθεί και εσείς στο παρελθόν για ανάγκη αύξησης της στρατιωτικής θητείας, αν σας βρίσκει σύμφωνο αυτό. Το είπε και η κυρία Μπακογιάννη, μου επιτρέπετε, σήμερα το απόγευμα. Σε μια εκδήλωση. Τι είπε? Το είπε και η κυρία Μπακογιάννη. Να αυξηθεί η στρατιωτική. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος πάντως έχει πει ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο. Ελάτε. Η θητεία και οι εξοπλισμοί, με συγχωρείς, δεν είναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν. Και οι εξοπλισμοί. Όχι, την ερώτηση, επειδή παρακολουθούσα τον κύριο Χαρακόπουλο όταν τα έλεγε. Τι να γίνουμε στα πρότυπα του Ισραήλ. Κανόνια και όχι βούτυρο, είπε. Ναι, και εγώ ακριβώς το ίδιο πράγμα είπα στην κοινοβουλευτική μου ομιλία. Ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω εξοπλισμούς, ότι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου δεν υπάρχει δίλημα κανόνια ή βούτυρο. Χωρίς κανόνια βούτυρο δεν υπάρχει. Έχουμε απέναντί μας έναν ασιατικό υπερκινητικό γίγαντα. Αν θέλετε. Και κατάφορα παράνομο. Ακριβώς. Του οποίου διαχρονικά, εδώ και χίλια χρόνια, είμαστε ο φραγμός προς δυσμάς. Και αν μου επιτρέπετε, πάλι με την παρησία που με διακρίνει, δεν θα μου πειράζει καθόλου να γίνουμε λίγο πιο Ισραήλ από όσο είμαστε. Και ο κ. Παναγιωτόπουλος σήμερα είπε, ακριβώς το βλέπω τώρα γιατί τον άκουσα, αλλά δεν το θυμόμουν, είπε επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Περιμένουμε τις προτάσεις στρατιωτικής ηγεσίας και αποφασίζουμε. Και να σας πω κάτι, εγώ βάζω και στο τραπέζι την συζήτηση. Που είμαστε, προσοχή, την συζήτηση. Με ενδιαφέρει να συζητήσουμε και την αύξηση θητείας ή την μετατόπιση της θητείας νωρίτερα. Μπορεί να μην χρειάζεται να αυξηθεί αν όλα τα παιδιά πηγαίνουν στα 18. Όπως συμβαίνει στην Κύπρο. Βάζω όμως στο τραπέζι και τη γυναικεία στράτευση. Και οι γυναίκες. Ναι. Βάζω στο τραπέζι. Όχι, μπορεί να μην είναι υποχρεωτικό, αλλά ειδικά στο φιλελεύθερο πνεύμα της ίσης αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών, γιατί να μην υπάρχει αυτή η ίση αντιμετώπιση, συγγνώμη, και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι χωράνε στον ελληνικό στρατό από τη στιγμή που έχουν Ελλάδα στην καρδιά τους και θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα. Αφού τον κάνατε εργαλείο εσωτερικής ασφάλειας. Να με συγχωρείτε καθόλου. Όχι. Διότι πολλές φορές. Εσύ παρακαλώ τώρα, τι θα πει ο ελληνικός στρατός είναι για την εσωτερική ασφάλεια. Δύο το έχουν πει ακριβώς αυτό. Με συγχωρείτε. Το έχει πει ο κύριος Καμένος. Αυτό το έχει πει ο κύριος Καμένος. Το έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος τώρα. Δεν είπε. Το είπε ο κύριος Καμένος, θα φοβηθεί. Με συγχωρείτε. Περιμένετε. Όχι, να θυμόμαστε ακριβώς. Είπα από βήματος μία. Αλλά πρέπει να ρωτήσω. Έχει θυμώσει τον Παναγιωτόπουλο. Αφήστε τον Παναγιωτόπουλο. Είπα από βήματος μία ότι ο στρατός είναι ηγητής της δημοκρατίας μας. Τι εννοώ. Ότι δίνει στη χώρα την σταθερότητα που το δημοκρατικό πολίτευμα έχει ανάγκη. Τι λες βρε Κωνσταντίνεμα. Χωρίς στρατό η Ελλάδα δεν υπάρχει. Για την εσωτερική ασφάλεια. Δεν θα υπήρχε η Ελλάδα χωρίς το στρατό της. Βρε Κωνσταντίνεμα, δεν είσαι στη λέση αξιωματικός. Ο στρατός είναι για την εσωτερική ασφάλεια. Μία χώρα που βάλεται αποσταθεροποιείται. Όταν αποσταθεροποιούνται οι χώρες, το πρώτο πράγμα που την πληρώνει το δημοκρατικό πολίτευμα. Γιατί οικονομικά δεν βάλετε. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Συγγνώμη, θα βάλουμε το στρατό να διαφυλάξει το δημοκρατικό πολίτευμα. Όχι, σα λέω ότι εκ τη υπάρξεώ του. Όχι, γιατί και ίδιο το έχει καταλάβει. Παρακαλώ, μισό λεπτό να δούμε. Εκ τη υπάρξεώ του εγγυάται το δημοκρατικό πολίτευμα. Διότι δίνει σταθερότητα στη χώρα. Κύριε Μπογδάνε, αλίμονο εάν η πολιτική ζωή του τόπου, την οποία εκπροσωπείτε και εσείς, έχει ανάγκη το στρατό να προστατεύσει και να προασπίσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Τι κάνετε εσείς στη Βουλή? Όχι τη δημοκρατία. Αυτό σας λέω. Χώρα που έχει απροστάτευτα σύνορα δεν έχει ισχυρή δημοκρατία. Το ίδιο πράγμα λέμε. Θες να το ξανασκεφτείς? Χώρα με απροστάτευτα σύνορα δεν έχει ισχυρή δημοκρατία. Άλλο αυτό που διότι, λες τώρα. Διότι χώρα που απειλείται δίνει χώρα στους λαϊκιστές. Μάλιστα. Και οι λαϊκιστές. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε πάντως ότι ο στρατός δεν έχει καμία δουλειά με την εσωτερική ασφάλεια μιας χώρας. Συγγνώμη. Και ούτε περιμένουμε από το στρατό να διασώσει τη δημοκρατία. Και λέγαμε τι λέει, αλλά τα ίδια και τώρα. Πιο φιλελεύθερη. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μισό λεπτό. Η πιο ανεξίτητη φιλελεύθερη δημοκρατία στην Ευρώπη είναι η Γαλλία. Κάτω από τον πύργο του Άιφελ περιπολούν στρατιώτες.